Διοικητικό συμβούλιο που ήταν σε εξέλιξη στην ΑΕΚ κράτησε πάνω από 7 ώρες και μας έχουν φέρει την είδηση αυτή τη στιγμή από τον Βασίλη Παπαδόπουλο, τον συνάδελφό μας. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι με ταυτόχρονη τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Νοτιά, το ΔΣ λοιπόν προσδιορίστηκε το ποσό που χρειάζεται η ΑΕΚ για την αδειοδότηση, το οποίο έρχεται στο ύψος των 2.800.000 ευρώ μέχρι 31 Μαρτίου και άλλα 3 εκατομμύρια μέχρι 30 Ιουνίου 2012 για να μην τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Υπάρχει λοιπόν τελεσίγραφο. Υπάρχει λοιπόν δραματικό τελεσίγραφο από το ΔΣ σε 10 πρόσωπα: Παπά, Χατζιωάννου, Γκίκα, Κανελόπουλο, Νικολαίδη, Αθήνη, Θανόπουλο, Μελισανίδη, Τροχανά. Και τους supporters βέβαια και τα λοιπά. Ότι αν δεν βάλουν 300.000 ο καθένας, ουσιαστικά στις επόμενες 48 ώρες. Λοιπόν, αυτά τα 33 εκατομμύρια είναι καταρχήν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα στις 31 Μαρτίου. Έτσι. Σωστά. Ναι. Το πρόβλημα με τα παλιά. Και να μπει η ΑΕΚ μετά στη τροχιά αδειοδότησης για την επόμενη σεζόν. Τα 2.800 ναι, αφορούν και δεν ξέρω. Είναι με βάση το πλάνο που έχει καταθέσει η ΑΕΚ. Δεν καλύπτουν όλες τις πρόσφατες υποχρεώσεις ΑΕΚ, αλλά με βάση αυτά που έχει πει στην UEFA, ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αποπληρωμή. Σαν πρώτο σταθμό, μέχρι τότε θα έχουμε τα 2.800, μετά 3 εκατομμύρια. Οπότε δώστε μας πίστοση χρόνου. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ τελειώνει με αυτό. Η ουσία είναι ότι οι δραματικές ώρες δεν ξεκινούν από την ανακοίνωση αυτή, αλλά από την ώρα που. Η ανακοίνωση, Αντρέα, με συγχωρείς, οριοθετεί όμως. Ή βάζει 400.000 ο καθένας σε 48 ώρες. 300.000. Αλλά η δραματική, το δραματικό διάστημα και επίσημα ξεκίνησε για την ΑΕΚ από την ώρα που βεβαιώθηκε ότι ο μεγαλομέτοχος της, ο κύριος Νοτιάς, προτίθεται να βάλει μέχρι 300.000 ευρώ. Από εκεί ξεκίνησαν τα δύσκολα. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε η ελπίδα να ότι θα καλύψει ο νυν με μεγαλομέτοχος. Γιατί σε αυτόν ανήκει και η ομάδα, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι μέτοχοι όλοι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν στα ονόματα που διάβασε ο Γιώργος. Πέρα από του Μιχάλη Τροχανά, για παράδειγμα, που δεν ξέρω καν αν έχει τη δυνατότητα να δώσει 300.000. Έτσι δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που το κάνει ενεργή επιχειρηματίας. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι καν μέτοχοι. Ακόμα και ο Τάκης Κανελόπουλος, ο οποίος υπάρχει εδώ το όνομά του, έχει παραχωρήσει μετοχές του. Δηλαδή δεν είναι καν ενεργή αμέτοχος.